Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας ακύρωσε τον νόμο που ενέκρινε το Καταλανικό Κοινοβούλιο σχετικά με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος την 1η Οκτωβρίου για την απόσχηση της Καταλωνίας από την Ισπανία. Η Μαδρίτη είχε προειδοποιήσει ότι θα προσέφευγε στο ανώτατο δικαστήριο. Ο Πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι συναντήθηκε για το θέμα με αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πρώτα υποδέχθηκε το Γενικό Γραμματέα των Σοσιαλιστών, Πέδρο Σάντσεφ, και στη συνέχεια τον ηγέτη των Ciudadanos, Άλμπερ Ριβέρα. Και τα δύο αυτά κόμματα αντιτίθεται στην ανεξαρτητοποίηση της Καταλωνίας. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη των σοσιαλιστών για τη διασφάλιση της νομιμότητας ενάντια σε αυτούς που παραβαίνουν τον νόμο. Para garantizar la vigencia del Estado de Derecho frente a quienes intentan quebrarlo. Vamos a parar el golpe a la democracia. Πρέπει να αποτρέψουμε αποφασιστικά ένα πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας και θα το κάνουμε δημοκρατικά. Porque somos un país democrático. Θα χρησιμοποιήσουμε τους νόμους χωρίς δισταγμό. Para actuar. Ο επίμαχος νόμος υιοθετήθηκε μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση από την οποία αποχώρησαν τα κόμματα που διαφωνούν με την απόσχηση. Ανάλογο δημοψήφισμα είχε διεξαχθεί και το 2014, ωστόσο το Συνταγματικό Δικαστήριο το είχε κηρύξει παράνομο και δεν είχε καμία ισχύ.